Τι μου κάνετε, πώς είστε! Και τρίτη σήμερα, λίγο πριν υποδεχτούμε το νέο χρόνο, τέσσερις μέρες είναι, τέσσερις μαζί με τη σημερινή. Άντε να πάει στο καλό το 2021 και να υποδεχτούμε τον καλύτερο τρόπο το 2022, γιατί και μετά από τα χθεσινά νέα που ακούσαμε, με τα σχεδόν 2.000 κρούσματα εδώ στην Κύπρο, δεν έχω τι άλλο να πω. Πραγματικά έχουμε αγχωθεί όλοι. Το μόνο που θα πω εγώ είναι προσοχή, προσοχή, προσοχή. Αυτό μόνο θα πω. Και να καλωσορίσω το όμορφό μας το κορίτσι. Είναι πολύ ωραίο ξεσηκωτικό τραγούδι, θα έλεγα. Ναι. Έτσι σου φτιάχνει πάρα πολύ. Είναι ο παραγωγός. Ναι. Αλλά έχει και το χάσε με το δίσκο. Λοιπόν, αναμένουμε με πολύ χαρά και εποχή. Πάντα. Έχουμε. Και όχι μόνο, ελπίζω να το μάθουμε λοιπόν. Και να το έχουμε γενικότερα. Με όλη μας την ενέργεια για τη ζωντάνια καθημερινά να σας λέμε την πιο γλυκιά καλημέρα. Αυτό. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ τώρα. Παιδιά, προσέξτε και εσείς αγαπημένοι μου φίλοι. Θα αρχίσουμε με τους διάσημους γάμους του 2021. Γιατί αύριο θα πάμε στους χωρισμούς. Μεθαύριο θα πάμε στα γεννητούρια. Έτσι, μέχρι να κλείσουμε. Έτσι, για να θυμηθούμε τι έγινε το 2021. Σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο βίντεο, να θυμηθούμε τους διάσημους γάμους του 2021. Την κάρτα με τα υλικά πρώτα. Δυναμώστε το. Τέτοιους όμορφους ανθρώπους. Λοιπόν, κυρίες μου, σας ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να πω στη Μάρα, καταρχάς, γιατί θα σε δω και σένα ξανά, κάθε επιτυχία, ως εκπομπή και προσωπικά. Το ξέρω. Και εννοείται, πρώτη του χρόνου συντονιζόμαστε του χρόνου. Όλοι. Playlist Rick 1 στις 9 και 5. Γιατί? Και τίποτα άλλο, να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα και υγεία. Εσάς που μας παρακολουθήσατε αύριο πρωί, βεβαίως ζωντανά, εδώ, στην καθημερινή σας αγαπημένη πρωινή συνήθεια. Καλημέρα, καλή συνέχεια.